Κρίστινσον είναι κάτω από τα δοκάρια. Σχηματισμός είναι 4-1-4-1. Γκοϊκοβιτς και Ζίζιτς είναι στο κέντρο της άμυνας, οι δύο στόπερ. Ο Γκόλιας είναι δεξιά στη θέση του Καρανίκα που συζητούσαμε νωρίτερα, η μοναδική αλλαγή σε σχέση με την Τούμπα. Ο Χούμτσεφ είναι αριστερά με τον Φατιόν αμυντικό μέσο, τον Μιλιοσάδλοβιτς και τον Ακώστα μπροστά από τον Φατιόν, ένα ανάποδο τρίγωνο εκεί στην ευθεία της τετράδας, στη μεσαία γραμμή, με τον Τέλετιτς και τον Μπαργκάν στις πτέρυγες, ο Τέλετιτς δεξιά, ο Μπαργκάν αριστερά. Κάτι που μπορεί να αλλάξει και στη διάρκεια του παιχνιδιού, το συνηθίζουν αυτό οι προπονητές, και το Νούνιτς στην κορυφή της επίθεσης. Ο Νούνιτς, ο οποίος κάνει πράγματα και θάματα το τελευταίο διάστημα, σκοράρε και στην Τούμπα. Τρεις αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στη Λαμία. Επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια ο Μπάρκας, δεξιά στην άμυνα ο Μπακάκης, αριστερά ο Χούλτ. Ο Τσιγκρίνσκι με τον Οικονόμου είναι τα δύο στόπερ. Αμυντικός μέσος ο Γαλανόπουλος, έχοντας παρτενέρ στο σημερινό παιχνίδι τον Έρικ Μωράν. Δεξιά θα δούμε τον Κλωναρίδη, αριστερά τον Μπογιέ. Ο Μάρκο Λιβάγια επιστρέφει μετά την τιμωρία του με τέσσερις κίτρινες κάρτες στο ματς με την Λαμία. Ενώ στην κορυφή της επίθεσης είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, ο Έκι Πόνσε.